Σε μια εποχή με πάρα πολύ μεγάλες εξελίξεις στο κομμάτι της υγείας, έχουμε τη χαρά σήμερα να βρισκόμαστε μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, τον Δ. Βασίλη Αποστολόπουλο, για να συζητήσουμε τα τρέχοντα θέματα και τους στόχους του Ομίλου. Κύριε Αποστολόπουλο, ευχαριστώ καταρχάς για το χρόνο σας. Μας δεχτήκατε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε λίγο την επικαιρότητα, αλλά και τους στόχους που έχετε στην μετά-COVID εποχή, να το πω έτσι. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπύρου. Να ξεκινήσω με το εξής. Πριν 37 χρόνια, το 1984, όταν ξεκινούσε ο Όμιλος, είχατε κάποιους στόχους. Κανένας Έλληνας στο εξωτερικό για νοσηλεία, οι πόρτες του ιατρικού να αντικαταστήσουν τις πόρτες των αεροπλάνων και το μεγάλο ραντεβού της επιστήμης με την τεχνολογία. Συνάντηση του επιστημονικού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών με ιατρική τεχνολογία εχμής, όπως γράφετε και στο site σας. 37 χρόνια μετά, λοιπόν, ποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί και πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ανεξαρτήτως το ποιος είναι ο χάρτης της υγείας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, το Ιατρικό Αθηνών έχει μια τεράστια συμβολή στο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στη χώρα μας. Διότι το Ιατρικό στο Μαρούσι, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, ήταν το αποτέλεσμα του οράματος του Προέδρου και Ιδρυτή του πατέρα μου, του Γιώργου του Αποστολόπουλου, να δημιουργήσει στον τόπο του ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που δεν θα είχε να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι Έλληνες ταξίδευαν στο εξωτερικό ακόμα και για απλές περιπτώσεις. Αυτή λοιπόν η κινητοποίηση που ξεκίνησε και πρωτοστάτησε ο Όμιλος ο δικός μας είχε σαν αποτέλεσμα να κινητοποιήσει και άλλες δυνάμεις στο χώρο, με αποτέλεσμα, με το ιατρικό φυσικά πάντοτε πρώτο και πρωταγωνιστή σε αυτή την κούρσα, αλλά να ανέβει συνολικά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στη χώρα μας. Τώρα, εν όψη και των 40 χρόνων παρουσίας στην αγορά των υπηρεσιών υγείας, ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου? Οι στόχοι του Ομίλου μας παραμένουν, θα έλεγα, διαχρονικά αναλύωτοι. Και βεβαίως οι συνθήκες αλλάζουν, τα μέσα που τους υπηρετεί κανείς αλλάζουν και εξυγχρονίζονται, όμως οι βασικές αρχές που είναι να προσφέρουμε στον Έλληνα ασθενή ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η βιοιατρική τεχνολογία διεθνώς, είναι σίγουρα πάντοτε ο βασικός μας στόχος. Αυτός λοιπόν ο στόχος υπηρετείται από την συστέγαση, αν θέλετε, του καλύτερου ανθρωπίνου ιατρικού δυναμικού και των συμπατριωτών μας, των Ελλήνων που πάντοτε ήταν στην πατρίδα, αλλά και για να έρθουμε και στο πνεύμα της εποχής και πλέον εκείνων που ο Όμιλός μας με ένα πολύ μεγάλο και συνεπές και συνεχές πρόγραμμα επαναπατρίζει, αντίθετα με την τάση της εποχής του brain drain, εμείς κάνουμε brain gain, φέρνουμε λοιπόν κόσμο, επαναπατρίζουμε, άρα εξασφαλίζουμε το καλύτερο ιατρικό επιστημονικό δυναμικό, το υπάρχον και αυτό που έρχεται από το εξωτερικό. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, παλιούς και καινούριους, δίνουμε ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η τεχνολογία από πλευράς εξοπλισμών και έτσι λοιπόν πετυχαίνουμε το άριστο αποτέλεσμα να δίνουμε πάντοτε στον Έλληνα ασθενής, και αυτό δεν εξαιρεί την περίοδο της κρίσης, γιατί ακόμα και σε αυτές τις περιόδους και της οικονομικής αλλά και της υγειονομικής στη συνέχεια, εμείς μείναμε πιστοί στο μεγάλο μας επενδυτικό πρόγραμμα που μόνο την τελευταία τριετία έχει υπερεύει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Και να προσθέσω και εγώ, εξ όσων γνωρίζω, φέρνετε και τους καλύτερους, όχι απλά φέρνετε Έλληνες επιστήμονες πίσω στην Ελλάδα. Μα ο στόχος αυτός είναι να κάνει κανείς την διαφορά, και την διαφορά την κάνει όταν εισπράττει το μήνυμα ότι από τα μέρη από τα οποία προσέλκυσε τους γιατρούς αυτούς, από την Αγγλία, την Γερμανία, την Αμερική, αυτά τα μέρη πλέον είναι φτωχότερα από αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό το μήνυμα το εισπράττουμε διεθνώς, το εισπράττουμε σε συνέδρια που παρευρίσκονται οι γιατροί μας. Και αν θέλετε, αυτό είναι και το σημαντικό αποτύπωμα που αυτή τη στιγμή δίνει ο Όμιλος ο δικός μας εκτός Ελλάδος. Τώρα, στο κομμάτι των επενδύσεων, τι έχουμε να περιμένουμε και αν μπορείτε να μας πείτε και ειδικότερα στο κομμάτι της ρομποτικής που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η ρομποτική, μια που την αναφέρατε, φέτος κλείνει στον όμιλό μας τα 15 χρόνια. Ήμασταν οι πρώτοι που πιστέψαμε σε αυτήν την τεχνολογία, επενδύσαμε σε αυτή.
και χρήματα αλλά και ανθρώπινους πόρους. Και νομίζω αισθανόμαστε πλέον δικαιωμένοι και μια που το αντικείμενό σας άπτεται του ασφαλιστικού χώρου, ότι το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει και σημαντικά βήματα όπου ρομποτικές επεμβάσεις, και νομίζω ότι αυτή θα είναι και η τάση κοιτώντας μπροστά, πλέον μπαίνουν στο χάρτη των αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Άρα αναγνωρίζεται η τεχνολογία αυτή όχι μόνο ως προς το αποτέλεσμά της, αλλά και ως προς το cost efficiency, αν θέλετε, τις σχεδόν μηδαμινές ή ανύπαρκτες επιπλοκές και η προστιθέμενη αξία που δίνει στην αποθεραπεία του ασθενούς. Ο όμιλος μας λοιπόν είναι και θα είναι το σημείο αναφοράς της ρομποτικής ιατρικής στην χώρα μας. Βρίσκεται σε στρατηγική συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία, την Intuitive, που παράγει το Da Vinci. Πάντοτε οποιαδήποτε νεότερη έκδοση έρχεται στον όμιλό μας. Είμαστε εκπαιδευτικό κέντρο, εκπαιδεύουμε γιατρούς, είμαστε ένα από τα 3 εκπαιδευτικά κέντρα που έχει επιλέξει η εταιρεία για τον κόσμο. Πέραν όμως της Intuitive, με τον Da Vinci που είναι και ο πρωτοπόρος, υπάρχουν και μια σειρά άλλα πλέον ρομποτικά συστήματα, στα οποία επενδύουμε και σε αυτά, σε άλλες ειδικότητες, και θεωρούμε ότι η ρομποτική τεχνολογία έχει πολύ μέλλον και μια πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία για τον ασθενή. Είναι θετικό και το γεγονός ότι έχετε προσφέρετε αυτή τη δυνατότητα στους Έλληνες, αλλά είναι θετικό και το γεγονός ότι έχουν και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες μέσω μιας ασφαλιστικής κάλυψης. Να πάμε λοιπόν λίγο στο κομμάτι το επιχειρηματικό. Ακούγεται πάρα πολύ ότι γίνονται πάρα πολλές ανακατατάξεις στην αγορά και την ασφαλιστική, που επηρεάζουν τόσο την ασφαλιστική όσο και το κομμάτι της υγείας. Πώς βλέπετε αυτήν την κινητικότητα και κατά ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει και τις δικές σας εργασίες? Κοιτάξτε, ότι ο χώρος της υγείας έχριζε consolidation, όπως αυτό ενδεχομένως να ισχύει και στον ασφαλιστικό, είναι γεγονός. Από εκεί πέρα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μένει να αποδειχθεί αν είναι ο ορθός ή όχι. Εμείς, αυτό που μας απασχολεί είναι τι κάνουμε. Τα σχέδιά μας είναι συγκεκριμένα. Ο ορίζοντας υλοποίησης των δράσεών μας έχει μια πλειάδα σχεδίων που αφορούν και το άμεσο μέλλον αλλά και το απότερο, και νομίζω αυτό είναι το δικό μας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ότι σχεδιάζουμε σε βάθος χρόνου, όπου ο διαφαινόμενος ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί αυτός ο χρόνος δεν συμπίπτει με το χρόνο της αποεπένδυσης, δηλαδή η αποεπένδυση έρχεται πολύ νωρίτερα από τον ορίζοντα που εμείς κοιτάμε για το χώρο. Άρα έχουμε, το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι έχουμε πίστη στα ελληνικά αρμόδια όργανα και αρχές ότι θα διαφυλαχθούν οι συνθήκες του θεμητού ανταγωνισμού. Πρόσφατα σε μία συνέντευξη με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης που είχαμε, τον κύριο Παπαθανάση, μας είπε κιόλας ότι φαινόμενα ανταγωνισμού, αθέμητου ανταγωνισμού, θα αντιμετωπιστούν πάρα αυτά. Οπότε ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, μιας και πιάσαμε τις επενδύσεις, γίνονται αρκετές εξαγορές στον χώρο και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και από εσάς πώς βλέπετε την περίπτωση του Dinan, που είναι μια μεγάλη, επίσης, ένα μεγάλο θέμα. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση, γιατί μιλήσατε και προηγουμένως για τις ανακατατάξεις που υπάρχουν στους κλάδους. Ο όμιλος ο δικός μας σε αυτή την ανακατάταξη που γίνεται έχει έναν βασικό στόχο: να παραμείνει πολύ ισχυρός, ενδεχομένως και ο ισχυρότερος πόλος, και βέβαια ο μοναδικός ελληνικός πόλος, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι πέραν από την ποιότητα των υπηρεσιών μας, η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη και είναι, αν θέλετε, το βασικό μας διαπιστευτήριο, μας ενδιαφέρει όμως και η ανάπτυξη των μεγεθών μας, η αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά και σε απλούς όρους, να το πω έτσι, των διαθεσίμων κλινών, στη γλώσσα δηλαδή που απασχολεί τον Έλληνα ασθενή. Το να μπορέσει κανείς να κάνει σημαντικό growth, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετοί τρόποι που αυτό επιτυγχάνεται, έτσι υπάρχει οργανική ανάπτυξη,
υπάρχει η ανάπτυξη δια εξαγορών και συγχωνεύσεων και υπάρχει και η ανάπτυξη δια greenfield projects. Άρα λοιπόν στη φαρέτρα μας, αν θέλετε, έχουμε σχέδια τα οποία άπτονται και των τριών τρόπων. Βεβαίως άλλα είναι πιο άμεσα, μιλάω χρονικά υλοποίησιμα, άλλα είναι σε πιο κατοπινό χρόνο. Αλλά ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο ορίζοντας του προγραμματισμού μας, επειδή μας δίνει τη δυνατότητα να είναι μακροχρόνιος, έχουμε την πολυτέλεια να επιλέξουμε. Έτσι λοιπόν, ένα βασικό πλάνο το οποίο υπάρχει, είναι γνωστό άλλωστε, που είναι το ιατρικό πάρκο στην Παιανία, αυτή τη στιγμή εξετάζεται σοβαρά η ενεργοποίησή του, που θα δώσει βεβαίως στον όμιλό μας τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά τις κλίνες του, αλλά και να προσφέρει καινούργιες υπηρεσίες και δει με υποδομές οι οποίες θα είναι χτισμένες στη δεκαετία του 20. Τώρα, εάν στην πορεία προκύψουν και άλλες ευκαιρίες, προφανώς και τις εξετάζουμε και προφανώς αν τις κρίνουμε συμφέρουσες θα τις προχωρήσουμε. Μάλιστα. Κρατάω λοιπόν αυτό και να πάμε στο θέμα της ανάπτυξης μέσω συνεργασιών με την ασφαλιστική αγορά. Πώς είναι η μέχρι τώρα συνεργασία σας και τι περιθώρια ανάπτυξης βλέπετε στο κομμάτι αυτό? Νομίζω ότι δεν θα πρωτοτυπήσω να πω ότι διεθνώς η αγορά υγείας με την ασφαλιστική αγορά αναπτύσσονται παράλληλα. Και ίσως είναι και η ξύσωση της κότας με το αυγό, δεν έχει σημασία να την λύσουμε αυτή τη στιγμή, όμως το σίγουρο είναι αυτό. Άρα λοιπόν, για έναν όμιλο ο οποίος έχει στρατηγική στόχευση στον χώρο, το να δημιουργεί μακροπρόθεσμες και αμοιβαίως βεβαίως εποφελείς σχέσεις με τον ασφαλιστικό χώρο, νομίζω ότι είναι το βασικό ζητούμενο. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια η ασφαλιστική αγορά έχει, στο χώρο της υγείας τουλάχιστον που γνωρίζω, έχει ένα σημαντικό growth potential, δηλαδή μια προοπτική ανάπτυξης, και αυτή η προοπτική ανάπτυξης θα πρέπει να συμπλέψει με στρατηγικές συνεργασίες με παρόχους υγείας υψηλών προδιαγραφών. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή ευκαιρία χρονικά αυτή τη στιγμή. Οι διαχρονικές και καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του ομίλου μας και των ασφαλιστικών εταιριών να επεκταθούν, να αποκτήσουν πιο μακροπρόθεσμο, πιο στρατηγικό χαρακτήρα, προς όφελος βεβαίως του Έλληνα καταναλωτή. Θα ήθελα να πάμε τώρα, κύριε Αποστολόπουλε, στην εποχή μας, στην εποχή του κορονοϊού, και να σας ρωτήσω το εξής. Η τωρινή κυβέρνηση έχει ήδη 2 χρόνια στο τιμόνι της χώρας και έχουν γίνει κάποιες ενέργειες στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτή η συνεργασία με το δημόσιο πώς έχει πάει? Έχετε ήδη στηρίξει με τον όμιλό σας αρκετά αυτή την προσπάθεια, και πώς βλέπετε μελλοντικά αυτό που όλοι λένε τα ΣΔΙΤ, τις συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα? Θα προχωρήσουν, θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα, πού βρισκόμαστε? Οι συνθήκες κρίσης πολλές φορές λειτουργούν ως καταλύτης εξελίξεων. Μια τέτοια εξέλιξη, για παράδειγμα, την βιώσαμε όλοι μας με την ψηφιακή εξέλιξη που υπήρχε, όπου γίνανε πραγματικά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα άλματα. Θεωρώ λοιπόν ότι σε ένα άλλο βαθμό αυτή η κρίση ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει και ως καταλύτης στις σχέσεις μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στον χώρο της υγείας. Πέραν του κομματιού και ειδικότερα του ομίλου, που πιστεύω ότι σταθήκαμε αντάξει στην ιστορία μας και σε αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως χρέος και εθνική αποστολή και ανταπόδοση στην κοινωνία. Σταθήκαμε κοντά, βάλαμε πλάτη, πέραν και μακριά από κάθε είδους οικονομικό αντάλλαγμα, όμως σταθήκαμε εκεί που έπρεπε και συμβάλαμε αποφασιστικά και στην ανακούφιση του συστήματος, αλλά και, για να έρθω στο ερώτημά σας, στη δημιουργία μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Έτσι λοιπόν,
πέραν ότι βοηθήσαμε με περιστατικά που πήραμε στην αρχή non-COVID, στη συνέχεια βεβαίως και COVID, αφού διαθέσαμε μια ολόκληρη κλινική, όπως γνωρίζετε, στο Περιστέρι για την αντιμετώπιση των περιστατικών COVID, για πρώτη φορά στη χώρα, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, μία δηλαδή ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, εφημέρευσε με κρατικά νοσοκομεία όπως ήταν το Παπα-Νικολάου και το ΑΧΕΠΑ, προκειμένου τις μέρες εκείνες των εφημεριών να αποφορτήσει τα δημόσια νοσοκομεία από το bottleneck που είχαν στην υποδοχή περιστατικών που για εκείνους ήταν και κορονοϊού και μη κορονοϊού. Άρα λοιπόν αυτή η συνεργασία, η οποία ήταν και επικοδομητική, ήταν και αποδοτική και που αν κανείς εξετάσει και το οικονομικό της σκέλος, νομίζω και εκεί θα βγουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, δηλαδή στο πόσο αυτοί οι ασθενείς που δεν νοσηλεύτηκαν τελικά στο δημόσιο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκαν στον ιδιωτικό τομέα, στήχησαν τελικά στο κράτος και στον Έλληνα φορολογούμενο κατ' επέκταση. Άρα λοιπόν αυτή η συνεργασία που έγινε ως ανάγκη, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ένασμα για μια πιο μελετημένη συνεργασία στη συνέχεια. Διότι, και για να έρθω στην ουσία, η δική μας επιπίθεση του ομίλου, η διαχρονική, είναι ότι ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί, πρέπει να είναι συμπληρωματικοί και ο βασικός στόχος θα είναι να δίδεται η βέλτιστη υπηρεσία στο βέλτιστο κόστος στον Έλληνα πολίτη. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι ο ιατρικός τουρισμός. Πώς το βλέπετε και κατά πόσο μπορεί να αναπτυχθεί στη χώρα μας? Σίγουρα ο ιατρικός τουρισμός από το 2014 που συζητείται εντόνως στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα θα έλεγα ότι στη χώρα δεν έχει αποκτήσει το βηματισμό του. Και ενώ ας πούμε η Ελλάδα είναι ένας πασίγνωστος τουριστικός προορισμός, αντιστοίχως δεν έχει αναδειχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε η δυνατότητα των ελληνικών μεγάλων ιδιωτικών μονάδων, θα έλεγα, για να είμαστε έτσι και πραγματιστές στην συζήτησή μας. Βεβαίως ο όμιλός μας είναι αυτή τη στιγμή ένας πανάξιος πρεσβευτής της ελληνικής ιατρικής. Δεχόμαστε κάθε χρόνο, μιλάω για προ-COVID εποχές, έτσι που ευελπιστώ να ανακάμψουμε σε αυτές, δέχεται περίπου 7.500 ασθενείς σε πάνω από 50 χώρες. Όμως, όπως λέει πολύ απλά ο λαός μας, ένας κούκος δεν αρκεί να φέρει την άνοιξη. Χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια από τους ιδιωτικούς φορείς που μπορούν να την υποστηρίξουν, αλλά και από το κράτος, προκειμένου να διεκδικήσουμε, και το λέω με πλήρη γνώση αυτού που λέω, να διεκδικήσουμε τη θέση που πραγματικά μας ανήκει και που μας αξίζει. Διότι και σοβαρές μονάδες έχουμε και σοβαρές υποδομές έχουμε και πάνω απ' όλα, όπως έχει φανεί άλλωστε και τα τελευταία χρόνια με την πλειάδα παρουσίας γιατρών μας στο εξωτερικό, έχουμε και το απαιτούμενο ανθρώπινο κεφάλαιο. Προσωπικά γνωρίζω ότι είστε πολύ άσχολος σε πολλούς τομείς, αλλά δεν θέλω να πιάσω όλα αυτά. Θέλω όμως να μου πείτε, πριν κλείσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα, και για την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, όπου είστε πρόεδρος. Υπάρχει μια μεγάλη δραστηριότητα, κάνετε αρκετά πράγματα. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Οι δραστηριότητες που κάνω μπορεί να είναι πολλές, έχουν όμως μεταξύ τους μια συνάφεια. Το να είμαι λοιπόν διευθύνων σύμβουλος ενός πολύ μεγάλου ελληνικού ομίλου, που είναι ο όμιλος του ιατρικού, και με το να είμαι πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, έχουν μια πλήρη συνάφεια, διότι κάθε επιχείρηση σε αυτή την χώρα, όσο καλή και αν είναι, όσο με σωστό τρόπο αν είναι δομημένη, έχει στρατηγική, έχει όραμα, έχει βάθος, έχει στόχους, καλείται να λειτουργήσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η προσπάθεια λοιπόν της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών είναι αυτό το πλαίσιο στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα, να διέπεται από κανόνες διαφάνειας, από κανόνες ισονομίας, ούτως ώστε η επιχειρηματικότητα, που πιστεύω απόλυτα ότι είναι ο πρώτος, αν θέλετε, άξονας πάνω στον οποίο η χώρα μας θα πρέπει να βασιστεί για να αναπτυχθεί, πρέπει να λειτουργεί σωστά και υπεύθυνα. Ο όμιλος του ιατρικού, θα έλεγε κανείς, μπορεί να το παρομοιάσει με ένα πολύ μεγάλο καράβι, άρα και εσάς με έναν καπιταλισμό
καπετάνιο. Ωστόσο, εγώ θα έλεγα ότι μου θυμίζεται έναν πιλότο, διότι από φίλους που έχω μου έχουν πει ότι οι πιλότοι πάντα βλέπουν 5 λεπτά μπροστά από το αεροπλάνο τους. Δηλαδή, τι θα συμβεί 5 λεπτά από τη στιγμή που, που ζουν. Εσείς ως επιχειρηματίας το κάνετε αυτό το πράγμα, είστε 5 λεπτά μπροστά από τις εξελίξεις? Καταρχάς, το βασικό μότο του ομίλου μας είναι το πάντα ένα βήμα μπροστά. Το πόσα λεπτά βέβαια είναι αυτό το βήμα μπορεί να είναι και χρόνια, θα έλεγα, και νομίζω ότι η πορεία το έχει αποδείξει. Βεβαίως, ο βηματισμός αυτός ο οποίος έχουμε αναπτύξει και ιστορικά μας έχει δικαιώσει, το βασικό ζητούμενο είναι να διατηρηθεί και να ανοίξει περαιτέρω. Και επειδή αναφερθήκατε στα 40 χρόνια όσο νούπο των γενεφιλίων μας, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα, και για να κάνω έτσι και μία, αν θέλετε, προφητεία, είναι ότι θα σημαδεύεται από ένα κύκλο όπου σήμερα είναι ανοιχτός, που είναι η επένδυση και η τοποθέτηση private equity funds. Εκεί θα έχει αρχίσει πλέον αυτός ο κύκλος να φύγει και θα είναι που αυτά τα funds θα έχουν πάρει τα κέρδη τους, δεν ξέρω αν θα είναι πολλά ή λίγα, και θα φεύγουν και ο κλάδος θα μπαίνει στην καινούρια του φάση. Και σε αυτή την καινούρια φάση ο όμιλός μας αναμφισβήτητα θα είναι ο μοναδικός ελληνικός πόλος, αλλά και ο πρωταγωνιστής. Κύριε Αποστολόπουλο, κρατώ λοιπόν ότι ένας ελληνικός όμιλος παραμένει δίπλα στον Έλληνα ασθενή, έχετε εμπιστοσύνη στην πολιτεία και πως είστε ανοιχτός σε όλες τις εξελίξεις που έρχονται μπροστά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας και ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα στο μέλλον με νέες εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη σημερινή μας κουβέντα. Οι ερωτήσεις σας πάντοτε είναι διεισδυτικές και ελπίζω οι απαντήσεις που σας έδωσα να ικανοποιούν εσάς και το κοινό. Ευχαριστώ πολύ.